Τέτοια κούραση, καιρό είχα να νιώσω. Στην κόρη σου να τα πεις, που ήθελες σε μια μέρα να δούμε όλα τα μετέωρα. Αφού της άρεσε. Μαμά, δεν της άρεσε. Ξετρελάθηκα. Αλλά δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Τέτοια ομορφιά μαζεμένη, σπίτια, βράχια, όλο το τοπίο. Θα πάμε και στο γεφύρι, θα πάμε και στο άλογο του Στέφανου. Προς το παρόν πάμε να βγάλω τα παπούτσια μου. Γιατί έχουν βγάλει φουσκάλες στα πόδια μου. Πού βρίσκεσαι? Είμαστε στο πάρκο με τη Λίδα και ακολουθώ τις διαταγές της πριγκίπισσάς μου. Σε ταλαιπωρεί, ε. Με έχει κάνει λάστιχο. Μου έχει βγάλει το λάδι. Την κυνηγάω συνέχεια. Αυτά είναι ευχάριστα προβλήματα. Εμείς έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση. Ναι, μόνο που δεν μπορούμε να την ολοκληρώσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να έχω το μυαλό μου στη Λίδα. Φοβάμαι μην πεταχτεί στο δρόμο. Για πες μου, εσείς πώς περάσατε? Ωραία ήταν. Πήγαμε μια μεγάλη βόλτα να διελπίδα την Καλαμπάκα και πήγαμε για το μαγαζί σου. Α, για πες. Ήταν στη θέση του? Ναι, όλα καλά. Ήταν η υπάλληλος εκεί. Α, είχαν έρθει κάτι λογαριασμοί. Το τηλέφωνο έλεγε αύριο και το πλήρωσα. Πλάκα μου κάνεις. Γιατί ταλαιπωρήθηκες? Δεν έσκαβα κιόλας. Δύο λεπτά κι έκανα. Καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Μόλις επιστρέψω θα σου δώσω τα χρήματα. Να μου πάρεις ένα εκλέρ και πατήσαμε. Να σου πω, καλά στους ανθρώπους έτσι. Τους κακομαθαίνεις. Μήπως να πας και από το σπίτι μου να ποτίσεις τα λουλούδια? Ναι, γιατί όχι. Αστειεύομαι. Έχω αυτόματο πότισμα. Μαμά, κλείστα, παίζουμε. Ορίστε. Ακούς διαταγές η Βασίλισσα? Μάλιστα, κυρία. Άντε, πήγαινε, πήγαινε. Θέλω νερό. Μάλιστα. Πάντως, να ξέρεις ότι με συγκινείς πάρα πολύ. Αυτό που εσύ θεωρείς φυσικό, αλλά οι άνθρωποι δεν θα το σκεφτόντουσαν ποτέ. Όποιος ενδιαφέρεται, φροντίζει. Εσύ δεν φροντίζεις τα λουλούδια σου. Σε φιλώ. Θα τα πούμε. Να τα. Φιλιά. Εδώ, καλύτερα. Έλα εδώ, μπασανάκι μου. Σε πιάσα, είδες. Δεν πιάσα, δεν πιάσα. Χιχί, χιχί, όχι. Γιατί δεν μάθεις να πιάσεις το τηλέφωνο, έτσι. Έλα να φάμε και ύστερα θα διαλέξουμε τα ρούχα σου για να πάμε στον παππού και τη γιαγιά, ε! Μήπως να διαλέξεις εσύ, γιατί τώρα τελευταία μου έχεις και στυλιστική άποψη, ε! Όχι. Ναι. Άντε, πήγαινε. Τι κάνεις? Έλα, μόλις γυρίσαμε. Και εμείς μόλις φάγαμε. Θέλεις να συνεχίσουμε την κουβέντα που αφήσαμε στη μέση? Ναι, γιατί όχι, γι' αυτό σε πήρα. Ωραία. Κάτι σε είχα ρωτήσει. Σωστά. Όλγα, ξέρουμε και οι δύο τι μας συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Έτσι να. Δεν το πιστεύω πως τον τρέπω. Έχω τρελή αμηχανία, λες και είμαι 16 χρονών. Καλό είναι αυτό. Διατηρείς το παιδί μέσα σου. Ναι, τη θυμάμαι τη θεωρία σου. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν είναι λίγο από το τηλέφωνο, αλλά ένα μικρό πρόλογο θα στο κάνω. Ωραία. Σ' ακούω. Κοίταξε, όταν πρωτογνωριστήκαμε, συζούσαμε το Σάκη. Καλός ή κακός, εγώ είχα έρθει να πάρω τη ρεβάνς για το θάνατο αδερφού μου. Δεν ήθελα να σε εμπλέξω και σε όλο αυτό. Μετά έρθει η Νικόλ, μπερδεύτηκα και τα πάγωσα όλα. Όλα όμως. Όταν λες όλα? Εννοώ την αρχική έλξη που ένιωσα για σένα. Εντάξει, στην παρούσα φάση όμως δεν είναι το ίδιο, έχουν αλλάξει πράγματα. Εσύ έχεις χωρίσει με το Σάκη. Εγώ έχω τελειώσει με την Νικόλ. Μα θέλει την Νικόλ να μου κολλήσει το πάζλ. Μαμά, αυτά θα βάλω. Εξαιρετική επιλογή. Νομίζω ότι η κουβέντα μας τελειώνει κάπου εδώ. Μάλλον. Τουλάχιστον πρόλαβα να κάνω τον πρόλογο. Πότε έρχεσαι? Αύριο. Ωραία.
Αυτό θα τα πούμε από κοντά τα υπόλοιπα. Σε φιλώ. Αύριο. Τι θα πας να κάνεις μόνη σου στην Καλαπάκα, ρε Όλγα? Τι λες, ρε Αλέξανδρε? Και έχω τη ζωή μου, το μαγαζί μου, τα πάντα. Μόνο το μαγαζί σου είναι το πρόβλημα. Αν είναι έτσι, να το πουλήσεις και να έρθεις στην Αίγινα. Να είμαστε όλοι μαζί κοντά και να κάνουμε και παρέα. Εντάξει, το έχω σκεφτεί και αυτό. Είναι στα σχέδια για το μέλλον, αλλά υπάρχει πάντα και ο πρόβλεπτος παράγοντας. Δηλαδή? Υπόσχεσαι ότι δεν θα αρχίσει το δούλεμα? Συμφωνίες εγώ δεν κάνω. Λέγε. Κοίτα, δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά θέλω να το ξέρεις. Κάτι πάει να γίνει με μένα και τον Στέφανο. Τώρα τι να σου πω, δεν έχει συμβεί ακόμα κάτι και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, αλλά υπάρχει μια αμβαία έλξη. Υπήρχε εξ αρχής ένα ενδιαφέρον, αλλά ήμασταν και δύο αλλού. Μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει πολύ. Είναι άντρας παλιάς κοπής και ντόμπρος. Με προστατεύει. Μ' αρέσει παρέα του. Όμορφος, προστατευτικός και άντρας παλιάς κοπής. Το ξέρω, δεν πρέπει να σου πω τίποτα. Άντε, μωρέ. Μαμά, γιατί γελάτε? Γιατί γελάμε? Γιατί ο μπαμπάς λέει πολύ ωραία αστεία. Και εσύ δεν πρέπει να ξέρεις ακόμη, γιατί είσαι πολύ μικρή. Όλα θες να τα ξέρεις. Σε ποιον έμοιασε, ναι, άραγε. Να πες. Σε ποιον έμοιασε. Στη μάμα έμοιασε. Έλα εδώ, φέρτη. Φέρτη. Όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, να μιλήσουμε, Κωνσταντίνε μου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Έλα, γεια, γεια, γεια. Ποιον μιλάγες? Δεν πιστεύω με κανέναν από το παλιό σου περιβάλλον με την πρέζα. Καμία σχέση. Προσπαθώ να βρω παλιούς μου φίλους και συμφοιτητές. Με ένα συμφοιτητή μου μιλούσα. Από το φυσικό? Ναι. Είχαμε μπει μαζί στην πρώτη δεκάδα και με βοήθησε να πάρω το πτυχίο μου. Πτυχίο? Δεν ήξερα ότι πήρες πτυχίο. Με τα χίλια ζόρια και χάρη στον Κωνσταντίνο. Είχε αρχίσει, βλέπεις, να με παίρνει κάτω βόλτα τότε. Και κάνεις και ψάχνεις ανθρώπους από την παλιά σου ζωή, αλλά μην βιάζεσαι. Δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου. Κοίτα να ξεκουραστείς λίγο. Πέρασε πάρα πολλά. Για να δούμε, θα το πιείς όλο το νερό? Για να σε δω. Περίεργο. Η βρύση έσταζε. Στέφανε, όταν σου έδωσα τα κλειδιά του σπιτιού ήταν για να ρίξεις μια ματιά, όχι για να φτιάξεις τη βρύση. Α, μάλιστα. Έφτιαξες και τη λάμπα του μπάνιου που έχει καεί. Πλυντήριο έβαλες? Μα τώρα τι να σου πω. Να σου πω, σε κλείνω. Μου χτυπάνε το κουδούνι. Σε παίρνω σε λίγο. Γεια. Να δούμε ποιος είναι. Ναι. Να, για να δούμε. Ανοίξεις εσύ την πόρτα? Ναι. Έχεις δύναμη? Ναι. Μπράβο! Α. Καλύτερα να τα λέμε από κοντά. Ναι, καλύτερα. Κάνε το γλυκό μου το κοριτσάκι. Εσένα θα σε μαλώσω. Δεν πρέπει να μαστορεύεις σπίτι μου. Α, τι να με μαλώσεις. Έφτιαξα και το ποτιστικό. Ξέρεις, έριχνες το γάμο του Καραγκιόζη και οι Μανώλιος κόντεψαν να ξεδάθουν. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Ξέρω ότι είσαι πτώμα. Και το ψυχείο ήταν άδειο. Σου ψώνεις τα μερικά πράγματα. Τα απόλυτα απαραίτητα, με φανταστείς. Στέφανο, με κάνεις και ντρέπομαι. Και δεν μου λες, πώς να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου, δηλαδή? Μόνο με λόγια? Σε ευχαριστώ. Πολύ. Αν μου ξαναπείς ευχαριστώ, θα αισθάνομαι ξένος. Θες να αισθάνομαι ξένος?
Ήρθα για τον καφέ που μου έταξες. Αν και κανονικά εγώ έπρεπε να σε κεράσω. Με τόσες δουλειές που έκανα στο σπίτι μου. Κυκλικά πάνε αυτά. Θα έχεις την ευκαιρία να τα αποδώσεις, μην ανησυχείς. Ορίστε. Σε άλλο το καφεδάκι σου σε περιμένει. Ευχαριστώ. Θες να συνεχίσουμε την κουβέντα που αφήσαμε στη μέση. Εννοείται. Πού είχαμε μείνει? Στην αρχική σκέψη που έκανα όταν σε είδα. Ναι. Εγώ όμως λέω να αφήσουμε το παρελθόν. Εγώ ήμουν δεσμευμένη, εσύ είχες άλλα σχέδια στο μυαλό σου. Θες να περάσουμε στο εδώ και τώρα? Περιγράφεται άραγε με λέξεις. Όχι. Με σώζεις, γιατί... κι εγώ προτιμώ τις πράξεις. Πάρε το Στέφανο. Ποιο το νικάρι της Όλγας, γιατί? Γιατί στα πιθανά θύματα ήταν και η αλυσιά του, η Αλκιόνη. Έλα ρε φίλε, τι έγινε? Εδώ στο μαγαζί με την Όλγα, πίνουμε καφεδάκι. Σιγά με σταυρώνω κουβέντα. Τι έγινε ρε, ανήσυχος ακούω. Τι? Τι λες ρε? Κατάλαβα. Μην ήσυχος. Ναι. Τι έγινε πάλι? Άρπαξα ένα παιδάκι από την παιδική χαρά στην Αίγινα. Υποψιάζονται το κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας. Μάλιστα. Στεναχωρέθηκα τώρα. Να σου πω, δεν νιώθω άνετα να είμαστε μακριά από τα παιδιά. Σε επηρεάζει να πάμε γρήγορα σπίτι? Πάμε, ναι. Να σε πάω κάπου ρομαντικά και να τελειώνουμε αυτή την περιβόητη συζήτηση όπως μας αξίζει. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά μόλις όσο σου είπε ο Αλέξανδρος στο τηλέφωνο, ανησυχώ λίγο για τα παιδιά. Καλύτερα να βρεθούμε σπίτι σου και να μου μαγειρέψεις. Το προσκλήθηκες, λέω. Κανονικότητα. Πρέπει πρώτα να βάλουμε τα παιδιά για ύπνο. Και να μην ενοχλήσουμε καθόλου και την Ελπίδα. Όλα γίνονται. Καλησπέρα. Γεια σου, Νικόλα. Πώς και από τα μέρη μας ξαφνικά. Συγγνώμη που διακόπτω μια τόσο τρυφερή στιγμή, αλλά νομίζω μου χρωστάς μια εξήγηση.